Καλησπέρα, καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ είμαστε στο Like του Σαββάτου. Σάββατο λοιπόν σήμερα 15 Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά τη γιορτή των ερωτευμένων. Πώς μου περάσετε, πιτσουνάκια μου, το κάψατε χτες, το διασκεδάσατε, ερωτευτήκατε? Εγώ έχω να πω πως έχω δει, και γιατί έκανα μια βόλτα έτσι στην αγορά της πόλης, πάρα πολλά αγόρια νεαρής ηλικίας, παρακαλώ πολύ, να κάνουν δωράκια, να παίρνουν μάλλον δωράκια για το έτερό του σήμιση. Τι λουλούδια πήρατε, τι αρκουδάκια πήρατε, τι καρδούλες κοσμήματα πήρατε, τι εσώρουχα πήρατε, και μπράβο σας και μπράβο μας, γιατί εμείς σας τα δείξαμε, εσείς τα αποτυπώσατε, τα αφομοιώσατε και την κατάλληλη στιγμή πήγατε και τα πήρατε. Θέλω να σας πω λοιπόν πως αν τα νιάτα αυτή τη στιγμή έτσι κάνουν τόσο ωραίες εκπλήξεις, είναι πολύ λογικό που εμείς λίγο έτσι πιο μεγαλύτερες γυναίκες ελκυόμαστε από το μικρότερο. Βεβαίως, βεβαίως, και εγώ ίδια, γιατί μην ξεχνάτε εξάλλου ότι ο δικός μου σύντροφος, που μπορεί να μην κάναμε μαζί Άγιο Βαλεντίνο χθες και να έκανε με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, το κρατάω και αυτό, ο Νίκος ο Μουτσινάς φυσικά, είναι μόλις 22 ετών. Και θα σας πω και το άλλο. Τι συμβαίνει, βρε άνθρωπε, μπορώ να έχω λίγο παιδιά στην παρέα? Γιώργο, όχι, θα έχω σε λίγο. Έχω μαζί μου Τόλη Τσιρούδη, Δέσποινα Κουλέτσου, έχω Γιώργο Πελετίδη και έχω Νικολέτα Σαριδάκη. Όλοι οι Dream Team λοιπόν του Like θα είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να συζητήσουμε διάφορα. Θα αφήσω το τι συμβαίνει να το συζητήσω μετά μαζί με τα παιδιά και θα σας πω καλή αποκριά. Μιας και άνοιξε το τριώδιο, βρισκόμαστε πραγματικά μια ανάσα πριν ξεκινήσει η αποκριά, και πόσο μάλλον η κοζανίτικη αποκριά είναι αυτή η αποκριά που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους. Εύχομαι να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία, να κυλήσουν όλα ομαλά, να το διασκεδάσουμε, να το χαρούμε και μετά καθαρά Δευτέρα να πετάξουμε τον αετό. Μετά να έρθει και η Σαρακοστή, μετά με το καλό να έρθει το Πάσχα και τσουπ, χωρίς να το καταλάβουμε, θα έρθει και αυτό το καλοκαιράκι. Δεν θα σας πω τώρα ευχές για το καλοκαίρι, θα σας πω όμως ότι αν μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 9, που θα δώσουμε τη σκητάλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, θα περάσετε τέλεια, σας το υπογράφω. Giveaways τρέχουν ακόμη στο Instagram το προσωπικό μου, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία από την επόμενη εβδομάδα να σας δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι από Home Plus Καρκαντώνη, το κατάστημα που βρίσκεται στην πόλη της Πτολεμαϊδός, και μας έχει δώσει για εσάς μία υπέροχη φριτέζα, κατσαρολοφριτέζα, θα τα δείτε στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν θέλω να σας γεμίσω με πληροφορίες διαγωνισμών μόνο στο Instagram μου. Και αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή έτσι με χαμόγελο. Και φυσικά θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος είναι stand-up comedian, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι, θα έλεγα εγώ, youtuber, γιατί κάνει και διάφορα βίντεο στο YouTube. Είναι παραγωγός της Netflix, ναι, όχι, Netflix, πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο, όπου κάνει εκεί το παραπέντε. Γενικότερα είναι ένα πολύ ταλαντούχο πρόσωπο που αγαπάτε πάρα πολύ εσείς οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας βρέθηκε πριν 2 εβδομάδες στην πόλη της Κοζάνης, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Like, με αφορμή φυσικά τις παραστάσεις που έδωσε εδώ στην Κοζάνη, sold out και οι δύο. Μας είπε για τα σχέδιά του, τι άλλαξε μέσα στο χρόνο αυτόν, γιατί το συναντήσαμε πριν ένα χρόνο πάλι επισκεπτόμενος με αφορμή την επίσκεψή του στην πόλη μας. Και φυσικά πολλά ακόμη ωραία, αν είμαστε έτοιμοι να τα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί, να πούμε ότι ήταν και σε γνωστό ίντερνετ καφέ της πόλης φιλοξενήθηκε. Θα δούμε το βίντεο, θα επιστρέψουμε εδώ με αγαπημένους συνεργάτες για να συζητήσουμε έτσι τα υπόλοιπα. Είμαστε έτοιμοι, αγαπημένο μου κοντρόλ. Τέλεια, πάμε. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στην Κοζάνη, έχουμε να τα πούμε 8 μήνες. 8 με 9 μήνες, ναι. Τελευταία φορά, ναι, δεν τα πάω καλά με το χρόνο, αλλά κάπου τόσο θα είναι για να το λες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είσαι ο πιο εξελίξιμος άνθρωπος του 2019. Άντρας. Πιο εξελίξιμος άντρας. Δεν ξέρω αν είναι ο πιο εξελίξιμος. Είσαι. Η κωμωδία πάει πάρα πολύ καλά, τα θέατρα είναι γεμάτα. Με πήρε τηλέφωνο ο Γρηγόρης, μου λέει: αφού θα έρθεις, έλα στο InSpot να πιούμε ένα καφέ, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία με τα παιδιά, φιλικά, χαλαρά. Εννοείται, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, δεν θα του χαλούσε χατήρι. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι, ναι. Ναι, αυτός είναι. Και βγάζουμε φωτογραφίες με τα παιδιά, θα κάνουμε κάποιους διαγωνισμούς, mm-hmm, και μετά θα πάμε για το Διπεθέο, που είναι η πρώτη παράσταση στις 7. Διπλή. Sold out, και η δεύτερη στις 10, και αυτή sold out. Ένας χαμός. Με πολλή διάθεση και πάλι με το ίδιο κέφι και με το ίδιο μπρίο, θα έλεγα. Εκτός από το γεγονός ότι κάνεις τρομερή επιτυχία, σε αυτούς τους 8 μήνες που έχουμε να το πούμε, τι άλλαξε στη ζωή του Αλέξανδρου? Πάχει είναι το σκυλί μου, 3 κιλά, έχω προβλήματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, πολλή δουλειά, ραδιόφωνο,
Κοσμοτέ TV. Στο Πλεκτό. Στο Πλεκτό, ναι, τα τελευταία βιντεάκια που βγαίνουν τώρα θα κάνω ένα διάλειμμα και βλέπουμε. Mm-hmm. Το καινούριο μου site, σουβάλες.gr, το καινούριο κανάλι στο YouTube. Σποτάκια και λιποθυμάει. Χαμός. Σε έχουμε δει από το να διαφημίζεις επιχειρήσεις με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Λίγα κάτι... πράγματα, έτσι, δεν έχουμε καεί. Ναι, κάτι όμως πολύ ανατρεπτικό, γιατί στην ουσία μπαίνεις να δυσφημίσεις την επιχείρηση διαφημίζοντάς της. Νομίζω διαφημίζοντάς είναι, της. Ναι, είναι πάρα πολύ βαρετό να πω «Ελάτε σήμερα, Inspo, τέλειος χώρος, εκπληκτικό περιβάλλον». Τίποτα, έχει ένα αυτό, καφέδες, ίντερνετ. Το θέμα είναι να είμαστε χαλαροί και να αντιμετωπίζουμε τη ζωή όταν πρέπει πάρα πολύ σοβαρά και όταν πρέπει να είμαστε χαλαροί, να είμαστε χαλαροί. Έχεις δηλώσει ότι είσαι ερωτευμένος. Έχω δηλώσει ότι υπάρχει αγάπη. Ο έρωτας είναι και λίγο πρώιμο, ανώριμο συνέστημα, mm-hmm. οδηγεί και σε λάθη. Η αγάπη είναι κάτι πιο ολοκληρωτικό. Και επίσης δεν κατάφερες να ξεχωρίσεις τους Αλκατράς. Ναι. Ο Αρναούτογλου. Νομίζω ότι σου κάνανε την καλύτερη. Τρόλαρε ο Αρναούτογλου, ναι. Το πήρε μετά ο Μουτσινάς και τους έκανε κοντινό, αλλά. Μια χαρά είναι όλα τα παιδιά, τραγουδάνε, έχουν όρεξη και okay. Αλέξανδρε, πες μου λιγάκι, πόσες προτάσεις έχεις αυτή τη στιγμή από την ελληνική τηλεόραση και αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο, χωρίς να μου πεις πια. Υπάρχει κάτι που σκέφτομαι. Υπήρχε ενδιαφέρον, δεν το παίζω ότι κάποιος είμαι και έρχονται οι προτάσεις οριδών. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, αλλά είμαι και στην Κοσμοτέ TV στο Πλεκτό, οπότε... Δεν μου λείπει. Κάθε Δευτέρα βράδυ. Κάθε Δευτέρα, 11 το βράδυ, ναι. Μια τρομερή εκπομπή. Είσαι εσύ, αλλά είναι και ο Κυραλέκος μαζί σου. Ναι, και ο Κυραλέκος. Κυλίτσα Παλαμά, Κοζάνη εδώ. Καλή. 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 Εσύ έχεις το μαλλί, εγώ δεν. Πες μου λιγάκι κάτι τελευταίο. 1 Φεβρουαρίου σήμερα και πώς σε βρίσκει αυτός ο μήνας. Πού συνεχίζεις περιοδίες, πού σε βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε στην Κοζάνη σήμερα. Έχουμε Αρνάκι Γιούλμπαση, έχουμε λοιπόν όχι. Την άλλη εβδομάδα Χαλκίδα Θεσσαλονίκη, την παράλληλη στην Κύπρο Λάρνα Καλευκοσία που γίνει το χαμός. Μετά πάμε Χίο, Ρόδο, Κο, Πειραιά και γυρνάμε Μαρκόπουλο και γυρνάμε στο θέατρο Βέμπο τις Δευτέρες και τη βιντεοσκόπηση τη μεγάλη την Τετάρτη που θα. Με ένα πολύ μεγάλο συνεργείο θα γράψουμε την παράσταση και θα δούμε τι θα την κάνουμε. Μπορεί να την πετάξουμε στην Άρτα σε ένα ποτάμι, δεν ξέρω. Πρόλαβες και πήγες και από Άρτα. Ναι. Και έφαγες και στην Κοζάνη. Έφαγα και στην Κοζάνη. Και πες μας ποιο είναι το αγαπημένο σου κοζανίτικο έτσι τοπικό φαγητό από αυτά που δοκίμασες. Δεν ήξερα ότι. Δεν ξέρω δηλαδή τα τοπικά προϊόντα, mm-hmm. αλλά μου φέρανε μάγουλα. Λέω, ελπίζω να μην είναι του σερβιτόρου. Κάτι μάγουλα μοσχαρίσια mm-hmm. με φέτα τριμμένη και δεν μπορώ να αναπνεύσω αυτή τη στιγμή. Έχω πιει 6 μπουκάλια νερό. Ευχαριστώ. Τέλεια. Αλέξανδρα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε. Ελπίζω στου επόμενου 8 μήνες να είσαι κάπου εκεί στο Hollywood στην Αμερική και να σε ρωτάω. Τι άλλο για να πας εσύ. Ναι, εννοείται. Δε, θα είμαι στην Άρτα σε ένα χωριό. Αυτό είναι σίγουρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Το παίρνω αυτό. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν, αφού είδαμε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα έτσι και σχολιάσαμε ωραία τα όσα συμβαίνουν στη ζωή του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μακάρι λοιπόν, Αλέξανδρε, να βρεθεί στο Hollywood και να βρεθώ κι εγώ μαζί σου, ως αν προσωπική σου δημοσιογράφος και να κάνουμε συνεντεύξεις. Να ευχαριστήσουμε βέβαια σήμερα τα καταστήματα Μικέλ που πάντα στηρίζουν την εκπομπή μας, αλλά σήμερα μας προσφέρανε και πολύ ωραία ζεστά καπουτσινάκια. Τόλι, Δέσποινα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα, Λίτσα. Ωραία, τα καφεδάκια από τα Μικέλ, τα οποία μας προσέχουν όλη τη χρονιά. Τώρα, αυτό το Σάββατο, επειδή λίγο χθες ήταν μια περίεργη Παρασκευή, ήταν μια Παρασκευή κόκκινη των ερωτευμένων. Φουλ μουσικές, καρδιές από όλα τα μαγαζιά της πόλης. Όλοι είχαν ετοιμάσει ειδικό μενού, θαρώ, στα μαγαζιά τους. Όσοι βγήκατε και το διασκεδάσατε, μπράβο σας. Όσοι δεν βγήκατε και δεν το διασκεδάσετε, δεν πειράζει. Δεν μπορεί χάθηκε. Να το διασκέδασα στο σπίτι τους. Ναι. Εγώ το διασκέδασα στο σπίτι μου. Πολύ, δεν πολύ ωραία. Θα τα πούμε και τα δικά σου όλοι. Θα σας πω ότι τέλος πάντων δεν έγινε και κάτι. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί στη σημερινή εκπομπή θα ξαναματαδείτε προτάσεις για τον Βαλεντίνο. Και ξέρετε γιατί? Κάνοντας εγώ, φίλοι μου, μια βόλτα στα social media μου. Ναι, τι είδες? Βλέπω κάποιους, τέλος πάντων, κυρίους, κυρίως, αλλά και κυρίες, έχω να πω, να τάσσονται αντί του Αγίου Βαλεντίνου, κατά του Αγίου Βαλεντίνου, και να λένε ότι δεν πειράζει, άλλες μέρες εμείς γιορτάζουμε τον έρωτα κτλ. Οκ, σήμερα, 15 του μηνός, που δεν είναι Αγίου Βαλεντίνου. Ας το γιορτάσεις και σήμερα τον έρωτα. Και σήμερα. Και πώς θα το γιορτάσεις, θα σου πω εγώ που θα πας και τι θα κάνεις, γιατί προφανώς δεν την έχεις την άποψη.
ή αν την έχει, θα σου την ενισχύσουμε τέλος πάντων από αυτή την εκπομπή. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λοιπόν για όσοι δεν προλάβατε χθες ή λόγω φιλοσοφίας, άποψης, να μην θέλετε να το γιορτάσετε. Ή λόγω χρόνου, λόγω δουλειάς, λόγω. Ακριβώς. Άλλων υποχρεώσεων. Σαν τη Δέσποινα για παράδειγμα, δεν πρόλαβε χθες να το γιορτάσει γιατί δούλευε. Ναι. Δέσποινα, θα σου πω εγώ πώς. Το Σαββατοκύριακο τώρα, ναι, έχω χρόνο. Το Σαββατοκύριακο. Ο Τόλης από την άλλη. Τόλη μου, εσύ πώς γιόρτασες τον Άγιο Βαλεντίνο? Εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι και έβλεπα ένα reality στο Netflix. Το οποίο reality, έχω να πω, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το δούμε άραγε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο. Ανέβασα κάποια stories και τα είδες, ναι, έτσι. Να σου πω τι γίνεται. Πες μας λίγο, τι ακριβώς. Με λίγα λόγια, είναι κάποια αγόρια και κάποια κορίτσια σε ένα σπίτι, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, τα αγόρια και τα κορίτσια. Ωραία. Συναντιούνται κάθε μέρα από πολλές ώρες με όλους τους συνδυασμούς σε κάτι κάψουλες που στη μέση υπάρχει μια κουρτίνα και δεν βλέπει ο ένας τον άλλο. Και μιλάνε. Ραντεβού στα τυφλά. Και συζητάνε. Κάνουν όλους τους συνδυασμούς τα αγόρια με τα κορίτσια, ναι, και σε ένα χαρτάκι σημειώνουν. Ας πούμε την τάδε. Μου άρεσε. Είναι τόσο χρόνο, ναι, μου άρεσε, έχει αυτό το ενδιαφέρον. Και άλλη μέρα. Πολλές ώρες. Λένε τα ονόματά τους. Ναι, λένε τα ονόματά τους. Και άλλη μέρα. Άρα, και άλλη μέρα. Πολλές ώρες. Ναι, και σε κάποια φάση κάποιος από τα αγόρια κάνει πρόταση. Ναι. Γάμου. Περίμενε, πώς βρίσκονται μετά. Δηλαδή, εγώ μιλάω με κάποιον χωρίς να τον βλέπω. Ναι, πολλές μέρες, πολλές ώρες. Μέρες. Και με διάφορους μιλάω. Και μετά το αγόρι αποφασίζει. Το αγόρι αποφασίζει. Ναι, το αγόρι αποφασίζει. Α, σε ποια θα μια κάνει. Μια εξέλιξη του Power of Love, νομίζω. Ναι. Χωρίς σε ποια θα κάνει πρόταση γάμου. Γάμου πρέπει, ναι, να γίνει, όχι σε αυτό παντρεύονται και τα πληρώνουν όλα, όλο το νηφικό, την εκκλησία, τα πληρώνει η παραγωγή στο τέλος. Πάω. Και... Να πάω! Και το κόνσεπτ είναι, μόλις κάνει πρόταση και πει ναι η κοπέλα, ναι, το επόμενο επεισόδιο συναντιούνται. Ανοίγουν οι πόρτες. Και τότε δεν μπορεί να πει όχι. Απρώτα της έχει κάνει τυφλή η πρόταση γάμου χωρίς να την πρώτα έχει δει. Πρώτα απ' όλα αν δέχεσαι, ναι, χωρίς να την έχει δει. Εντάξει, ρίσκο. Ρίσκο εγώ. Και... Μπορούμε στο σακί κυριολεκτικά. Αυτό το concept λέει το έχουν κάνει, είναι ένα κοινωνικό πείραμα, στο οποίο λέει ότι βασιζόμαστε αυτές τις εποχές και βλέπουμε τον άλλον στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ πρέπει, λέει, να δούμε εις βάθος τον άλλον, τις απόψεις του. Ναι, ναι. Τέλεια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τέλος πάντων και συναντιούνται, την κάνει εκεί ζωντανά πρώτα σιγά μου σκύβει, βάζει δαχτυλίδι ξανά. Δεύτερη, ναι. Μετά πάνε διακοπές. Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο υπερπαλέστατο με πισίνα. Τι, υπερπαλέστατο. Υπερπολιτελέστατο. Υπερπολιτελέστατο. Με πισίνα, από εκεί βλέπουμε την πρώτη τους βραδιά. Υπερ και πολυτελέστατο το. Α, ναι. Όλα. Κάνουμε υπερπαραγωγή. Υπερπολιτελέστατο, λοιπόν. Βλέπουμε την πρώτη τους βραδιά που κάποια ζευγάρια αποφασίζουν να το κάνουν και κάποια. Τι να κάνουν. Ναι. Α, για να δουν και αν ταιριάζουν. Να βρεθούν. Να συνουσιαστούν. Κάποια να γνωριστούν καλύτερα. Ναι. Δεν το αποφασίζουν να μην το κάνουν, αλλά εκεί συναντιούνται στο ξενοδοχείο. Το δείχνει στην κάμερα. Όλα τα ζευγάρια. Δείχνει λίγο τα αποκαταρτικά. Και βλέπουν ποια είχαν πει που δεν τη διάλεξαν. Ναι. Και ποια άλλοι που ήταν να τη διαλέξουν. Αλλά α, δεν τη πολύ ωραία. Και μετά πάνε στους συγγενείς τους. Ναι, θα θέλω. Και μετά παντρεύονται. Αφού είναι και κάποιοι που δεν το κάνουν, σου λέει. Εμείς είμαστε σε αυτούς που δεν θα το κάνω. Ένα ζευγάρι τέριαξε τόσο πολύ που δεν κρατιότανε, Λίτσα. Δεν κρατιότανε. Δεν κρατιότανε καθόλου. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, αγαπημένοι μας φίλοι, τι γίνεται σε αυτές τις πλατφόρμες. Τις ερωτικές. Και δεν είναι και ερωτική πλατφόρμα. Netflix. Netflix. Παιδιά, γιατί μπερδεύω συνέχεια το Netflix με το Netflix. Το και τώρα είναι ονόματα. Να το λέγανε κάπως αλλιώς. Να το λέγανε Brickflix. Γιατί να τα λένε και τα δύο περίπου ίδια. Α, να πω και το reality που είσαι να δει. Love is blind. Love is blind. Ο έρωτας είναι στο Netflix. Τυφλός. Ναι. Πολύ ωραία. Ωστόσο και χθες υπήρχε και το απόσπασμα του με το Μινά τον Κάβουρα τη φάρσα. Το ναι, που σας είχα πει ότι θα παίξει. Ναι. Καλά, εντάξει, τρελαθήκα. Φοβερός, δηλαδή, εντάξει. Ειδικά όταν τον έπιασαν και λέγει Είμαι κομμωτής. Ναι, ο άλλος με μονή έλεγε είσαι γιατρός. Είσαι γιατρός, γιατρός. Όχι, δεν είμαι γιατρός, έλεγε. Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, να το δείξουμε. Πότε να το δείξουμε? Τώρα την επόμενη εβδομάδα το δείξουμε και αυτό. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα να δείξουμε όλα αυτά που έχουμε. Ωραία φάρσα, ναι. Βασικά από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν τρία στούντιο, τύπου στούντιο, δηλαδή το με σπίτι, χώρους. Το εργοστήριο και η ταβέρνα. Ναι. Και εκεί μέσα στείνουν όλες τις φάρσες. Ναι. Για αυτή τη σεζόν χρησιμοποιήσαν αυτούς τους χώρους. Ο Κώστας ο Δόξας κατάλαβε. Το κατάλαβε, ναι. Τη φάρσα. Το κατάλαβε από την αρχή και είδες που κάποιοι λένε ότι είναι στημένα. Ναι. Το κατάλαβε
Εγώ θα τους κορόιδευα, αν το είχα καταλάβει. Ε, τι θα έκανα. Ε, θα έκανα ότι την πατάω. Είναι άνετη. Ναι. Μήπως πρέπει να τις κάνουμε κι εμείς μια πλάτα. Όχι, όχι, όχι. Μακριά από φάρσες εδώ, γιατί μπορεί να μείνω και στον τόπο. Δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι ήθελα να σας πω πριν ξεκινήσουμε. Ή μάλλον να ξεκινήσουμε τα σαν σήμερα. Πολύ ωραία. 15 του Φεβρουαρίου σήμερα. Ναι, γιατί θέλω να πω Οκτωβρίου εγώ σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι πίσω. Ή μπροστά, του 20 ή του 19 θες. Όχι του 19 πάλι. Α, πάμε του 20. Του 20 καλύτερα. Ή ας είναι του 10, ας πούμε, κάτι άλλο, μια άλλη χρονολογία. Καλύτερα, θα συμφωνήσω και εγώ τότε μαζί σου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα 15 Φεβρουαρίου και χρόνια πολλά να πούμε στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία. Γιορτάζουμε Σέβη, Σεβαστή. Σήμερα. Ναι. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ωστόσο, έχουμε μια παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου σήμερα. Πολύ δυνατή ημέρα, γενικότερα. Ξέρετε να σας πω κάτι... Αυτά είναι τα παιδιά ήρωες, ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς. Γεννιούνται ήρωες. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδάκι και για το γονιό, δηλαδή μακριά από όλους μας. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι... Παράδειγμα, σήμερα από το πρωί, χθες όλο το Instagram και το Facebook ήταν κόκκινο. Σήμερα είναι αφιερωμένο με πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση στον παιδικό καρκίνο. Δεν μου βγαίνει, ρε παιδιά, να κάνω έτσι δημοσίευση και τα λοιπά, γιατί είναι σαν να το φωνάζω, καταλάβατε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν σοπάσουμε, ίσως... Σιωπηλά, εντάξει, κάποιες όμως τέτοιες κινήσεις στο να υποστηρίξουμε... Ναι, όλα αυτά που περνάνε. Ακριβώς, αυτό πρέπει να φάνει, να μην το ξεχνάμε, όχι μόνο δηλαδή το Βαλεντίνο και όλα τα εορταστικά. Έτσι. Και αυτές οι δυσκολίες, οι ήρωες πραγματικά, είναι να υπάρχουν τέτοιες δράσεις ή να βγαίνουν προς τα έξω, να δίνουν και δύναμη και στους γονείς. Και ακόμα και σε εμάς, οι οποίοι από το τίποτα... Ναι. Μιζεριάζουμε και βρίσκουμε άλλα προβλήματα, ενώ αυτά είναι τα ουσιαστικά Ακριβώς. προβλήματα. Περαστικά σε όλα τα παιδάκια, πραγματικά δεν ξέρω, μακάρι να γίνει ένα θαύμα και έτσι αύριο να σηκωθούν όλα από τα κρεβάτια τους και να είναι γερά και ζωντανά. Καλό κουράγιο στους γονείς. Δύναμη και η επιστήμη προχωρά να βρεθεί το φάρμακο να σταματήσει αυτή αμήν, η ασθένεια. Αμήν. Λοιπόν, να Πάμε. Περάσουμε στα γεγονότα Πάμε του σαν να περάσουμε σήμερα. Στα γεγονότα, ναι. Το 1965, Α, τι έγινε. Ναι, το κόκκινο και λευκό σχέδιο με τα φύλλα Σπενδάμου υιοθετείται ως η νέα σημαία του Καναδά. Πολύ ωραία. Επίσης, η ονομασία του Καναδά προέρχεται από Ινδιάνους, που σημαίνει χωριό ή καταβλισμός. Α, δεν το ήξερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 1966 αποφασίζεται η λειτουργία του Εθνικού Τηλεοπτικού Δικτύου, το οποίο... θα ανήκει κατά 50% σε ιδιώτες και το κράτος διατηρεί αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις. Ναι, και η ΕΡΤ αλλά και τα υπόλοιπα κανάλια σε ιδιώτες. Και το κράτος όμως αρχίζει να έχει τις ειδήσεις και την προπαγάνδα που κάνει να ασχολείται μόνο με αυτό. Ακόμα και σήμερα νομίζω με τον τρόπο τους. Και το 2005... 15 χρόνια δηλαδή. Ναι. Εγκαινιάζεται το YouTube. Τόλι. Εμείς το ζήσαμε. Ναι. Το 2005. Ζήσαμε την έναρξη του YouTube. Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς ήταν το ξεκίνησε το YouTube. Δηλαδή, τι κάναμε. Βγαίνουμε στους δρόμους και λέγαμε YouTube. Όχι, τότε νομίζω ακούγαμε περισσότερο τα τραγούδια και παθαίναμε wow. Ναι, ούτε ναι. καν να κατεβάζουμε, μόνο τα βλέπουμε και τα βίντεο κλιπ. Ναι, γιατί ισχύει. Τότε υπήρχε το. Στην τηλεόραση που βλέπαμε μόνο βίντεο κλιπ και ναι. παθιαζόμασταν. Το 2005. 5, ναι. Έλα ρε εσύ, μπράβο. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και άλλα. Πάμε στις γεννήσεις. Ο Φλωρινιώτης. Ναι. Το 1947 γεννήθηκε ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Ζωή να έχει, χρόνια πολλά. Το 1954 ο Ματ Γκρέινινγκ, ο Αμερικανός σκητσογράφος που είναι γνωστός από το Simpsons και άλλα. Ναι. Και το 1991 ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, ο ποδοσφαιριστής. Α, ωραίος φαίνεται. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Και ας περάσουμε τώρα στις άχρηστες πληροφορίες. Λοιπόν, τρεις σας έφερα σήμερα, γιατί δεν έφερα θανατικό. Πάμε να δούμε. Οι γάτες και οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, μπορεί να είναι είτε αριστερόχειρες είτε δεξιόχειρες. Ότι τι? Μπορεί να χρησιμοποιούν να είναι είτε αριστερόχειρες είτε δεξιόχειρες, γιατί... οι γάτες και οι σκύλοι. Αφού έχουν μόνο πόδια.
το πόδι του, είτε αριστερόποδας, είτε αριστερόχερη. Τι κάνει, ας πούμε, με το αριστερό, τη σκάβει, ας πούμε. Ναι, είτε να έχει περισσότερη δύναμη στο να σκάψει, ή επίσης οι γάτες που έχουν τα κουβάρια και βάζουν να πιάσουν κάτι, χρησιμοποιούν το ένα χέρι παραπάνω και το άλλο σου βοηθητικό. Η Τζουτζουπι τι είναι, Νίκο. Ή ο Τρίκι και ο Άντι. Τι είναι, πρέπει όλα να τα δούμε. Πρέπει να δούμε, είναι αριστερόχειρας, δεξιόχειρας. Εμένα πάντως το δικό μου είναι δεξιόχειρας. Δεξιόχειρας, ναι, ναι. Και πώς το κατάλαβες, σου βάζεις ένα πράγμα όχι, μπροστά. Όχι, όταν του λες δώσε το χέρι σου, θα δεις ποιο θα δώσει πρώτο. Να το κάνουν αυτό το τεστ. Ή επίσης όταν θα κάνει κάτι με το ποδαράκι του κάποια κίνηση. Α, που κάνουν έτσι. Ναι. Εγώ όλα με το δεξί το βλέπω να το κάνουν. Γιατί είναι ανάλογα. Περισσότερα δεξιόχειρα. Ανάλογα. Μάλιστα. Μπράβο. Ναι, δεν το ξέραμε. Δεν την ξέραμε την πληροφορία. Χρήσιμη. Χρήσιμη. Δεν την βλέπω άχρηστη. Να ασχοληθούμε λίγο με τα κατοικίδια μας και να δούμε τι είναι δεξιόχειρες, δεξιόποδας. Για γάτες και σκύλους λέμε τώρα και για όλα τα ζώα. Όχι, γάτες και σκύλους. Τα δύο τετράποδα. Σίγουρα. Γιατί τώρα τον ελέφαντα τι να πας να... Το άλογο, ο ελέφαντας περισσότερο την προβοσχίδα του. Αυτά τα στέκονται παραπάνω στα πόδια τους, έχουν το βάρος. Δεν νομίζω ότι δίνουν κάτι να σκάβουν. Το άλογο το σηκώνει. Ανάμεσα όμως στη γάτα και στο σκύλο, ποιο από τα δύο χρησιμοποιεί πιο πολύ τα δύο μπροστά, που σηκώνεται και έτσι. Ο σκύλος. Και η γάτα. Όταν σκαρφαλώνει, νομίζω, παραπάνω, αλλά και ο σκύλος το κάνει, είναι ανάλογα. Αλλά περισσότερο πιστεύω η γάτα. Ναι, το ναι. Θα φέρω μια μέρα εδώ στην Πέτη στο στούντιο. Τι θέλετε. Επίσης έχω και άλλα δύο κατοικίδια απέκτησα. Ένα ψαράκι και ένα πουλάκι. Το οποίο το ονόμασα με διεθνή ονομασία ελληνική. Γιόνι. Αλήθεια λες τώρα. Και το φωνάζω. Είπα το πουλί μου Γιόνι. Εγώ δεν θα το έλεγα το πουλί μου Γιόνι. Παιδιά του αρέσει πάρα πολύ. Έψαχνα όνομα και στον Γιόνι άρχισε να τσιτσιρίζει παραπάνω. Τι πουλί είναι. Δεν ξέρω τη ράτσα του ακόμη, είναι ναι, λίγο είναι δύσκολη. Καναρίνη, όχι, όχι. Είναι σπουργίτη, είναι... Το έχω σε φωτογραφία, θα σας το φέρω την άλλη φορά. Το έχεις ελεύθερο μέσα στο σπίτι. Όχι, σε κουβάκι το έχω. Ναι, από πού το πήρες τον Γιόνι. Το αγόρασε ο αδερφός μου γιατί ασχολείται, έχει διάφορα ζώα. Και δεν το θέλανε στην αγέλη τους, του κάνανε μπούλικ και κατέληξε σε μένα. Και το ψάρι σου πώς το λες. Πορφύριο, γιατί είναι κόκκινος. Μάλιστα. Αυτός σπίτι... δεν είχε επιλογές, ήθελε, δεν ήθελε. Τώρα νομίζω ένα χαμστεράκι σου λείπει. Δεν θέλω. Συγγνώμη. Δεν είχε βάιρα να μα για ψάρι και δεν έδωσε να το βάλει. Το έβαλε μόνο στο πουλί. Παιδιά, το πουλί αντέδρασε στον Γιόνι. Και λέω εντάξει, αυτό θέλει και θα λέω κιόλα στον Γιόνι μου. Μήπως είναι Γιόνι στο πουλί. Όχι. Υπάρχει Γιόνι, ναι, αλλά δεν είναι Γιόνι. Μήπως είναι Γιόνι στο πουλί και αντέδρασε. Άκουσε το όνομά του. Όχι, του άρεσε μάλλον. Μάλιστα, κοίτα να δεις. Και αντιδρά. Το φωνάζω Γιόνι και τσιτσιρίζει. Μπράβο. Σε άλλα νέα, τους Flintstones τώρα γιατί τους βλέπουμε. Λοιπόν, είναι το πρώτο ζευγάρι που παρουσιάστηκε στο κρεβάτι σε πρωινές τηλεοπτικές ώρες. Ο Φρεντ και η Βίλμα. Τι εννοείς στο κρεβάτι. Σε κινούμενα σχέδια. Σε κινούμενα σχέδια. Να δηλαδή κάνει να ξαπλώνουν μαζί να κοιμούνται. Α. Ναι, δεν είχαν κάτι άλλο. Άλλα κινούμενα σχέδια δεν ξαπλώνανε, γιατί τα περισσότερα δεν είχαν και ιδίλια και ζευγάρια. Ναι. Εντάξει, και δεν παρουσιαζόταν και τόσο έντονα η συντροφικότητα τότε στα παιδικά. Ναι. Το μικρό μου πόνι όμως είχε και η στροφή. Α, ό,τι στροφή. Όχι. Ο καθένας το κρεβάτι. Για τα στροφάκια η στροφή ήταν μία. Και όλα τα άλλα στροφάκια. Ναι. Και αυτή δημιουργήθηκε από το τραπέζι. Καταλαβαίνω. Δεν γίνεται. Δεν γιατί ω πονηρό γίνεο να μπει μέσα στο στροφοχωριό και να δώσει που είναι. Μα τώρα πια βαρέθηκε όλο. Πονηρά γίνεο μα παρουσιάζουν και μόνο πονηρά δεν είμαστε. Λοιπόν, και πάμε και στην τελευταία άχρηστη πληροφορία. Ναι. Όπου το 35% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν προσωπικέ ερωτικέ αγγελίε για ραντεβού είναι ήδη παντρεμένοι. Άμα. Ότι είναι παντρεμένοι και είναι ήδη παντρεμένοι για να βρουν ερωτικό σύντροφο. Ναι, μπαίνουν στις ερωτικές αγγελίες ή κλείνουν ραντεβού για να... Μάλιστα. Άμα... Να υποθέσω πριν το Facebook και το Instagram, γιατί τώρα πια δεν χρειάζεται νομίζω να βάζουν αγγελία. Γιατί... Υπάρχουν ακόμα και σε εφημερίδες και σε διάφορα site, αλλά ναι. Εντάξει και μέσω Facebook. Νομίζω ότι... Καλά, ποιος χρησιμοποιεί τώρα. Καλά, τέλος πάντων. Όχι, και γραφεία νομίζω ότι υπάρχουν. Ότι υπάρχουν και εγώ τα έχω δει. Αλλά τώρα ποιο χρησιμοποιεί τώρα να βάλει. Είσαι το Ανίτα Κίτα που πας.
Ο άλλος δεν είχε πάει και ήταν παντρεμένος και βγήκε η γυναίκα του τηλεφωνική γραμμή. Καλά, εκείνο μπορεί να ήταν στημένο. Ναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Μήπως θέλετε... Ωχ, ραντεβού. Λίτσα, έβαλες αγγελία. Έβαλα αγγελία, παιδιά, και δεν σας το είπα. Και τώρα μόλις, ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τις άχρηστες πληροφορίες. Ολοκληρώσαμε, ναι, έχουμε τέλεια. Το ένιγμα. 35%. Το ένιγμα φυσικά μετά στο μέρος που θα παίξουμε κιόλας, γιατί έχουμε και παιχνίδι σήμερα. Τώρα, να συνεχίσουμε, Βίκυ μου. Έχουμε να συνεχίσουμε ακόμη. Πολύ ωραία. Θα πούμε λοιπόν πως στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για μία ακόμη έρευνα με τον Τόλι. Αλλά θα σας προειδεάσω λιγάκι για το τι θα δούμε μετά. Αμέσως μετά έρχεται στην παρέα μας Νικολέτα Σαριδάκη για να δούμε τα ρούχα της εβδομάδας που πέρασε. Έρχεται ο Γιώργος Παλαιτήτης για να μας ενημερώσει για τις προβολές του Νέο Ολύμπιον. Και φυσικά θα μαντέψουμε και τι κάνει το gadget. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Και αν είμαστε φρόνιμα παιδιά, θα παίξουμε και ένα ωραίο παιχνίδι. Wow! Εμφάνιση. Τις ωραίες της, τις φόρμες, τις ολόσωμες. Πάμε όμως όλοι τώρα. Χθες Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα 15 Οκτωβρίου. Ναι. Βρήκες... Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου. Τι έχω πάθει, ρε παιδιά. 15 Φεβρουαρίου. Ναι. Βρήκες λοιπόν εσύ, αφού ερωτευτήκαμε και κάναμε χθες και γίνανε και γάμοι χθες. Ναι. Και γίνανε και προτάσεις γάμου χθες. Να μας πεις, λέει... Θα σου πω, Λίτσα, θα σας πω, πράγματα... τέσσερα στοιχεία, ναι, για τις σχέσεις και τον έρωτα. Ναι, ναι. Αλλά, μάλλον, επειδή είναι μεγάλα, θα πούμε τα δύο σήμερα. Ναι. Και τα άλλα τα δύο για την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Τέσσερα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα. Για τον έρωτα και τις σχέσεις. Για τον έρωτα και τις σχέσεις. Τον έρωτα, τι... τον έρωτα τύπου... Τι πρέπει να κάνουμε στον έρωτα και τις σχέσεις μας. Αυτά τα στοιχεία θα δείξουν. Να πάει καλύτερα. Όχι. Είναι γενικότερα στοιχεία, γεγονότα, αλήθειες, στατιστικά που προκύπτουν από έρευνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο. Ναι. Οι σύζυγοι. Ναι. Ένα παντρεμένο ζευγάρι. Μπορεί να έχουν σχετικά το ίδιο DNA. Δηλαδή, μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Proceeding of the Natural Academy of Science, ναι, ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι τείνουν να παντρεύονται ανθρώπους με παρόμοιο DNA. Τι λες τώρα! Χωρίς να το καταλαβαίνουν. Γιατί κάνανε, λέει, μια μελέτη γενετικού υλικού 825 ζευγαριών, ναι, λευκών Αμερικάνων, σύγκριναν την ομοιότητα του DNA μεταξύ των παντρεμένων και μερικών άσχετων, και των παντρεμένων είχε, ναι, είχε συμβεί να είναι πολύ πιο σχετικό σε αντιστοιχεία 1 έως 3. Αυτό λένε που πιθανότητα να είναι ίδια, ναι. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ότι μετά από ένα καιρό που βλέπεις, ας πούμε, τον άντρα και τη γυναίκα και λες, α, μοιάζεται. Ταιριαστό ζευγάρι. Ναι, μοιάζει, ναι. Ένα στα τρία ζευγάρια. Ένα σε ελκύ, ένα... Τα κοινά γονίδια. Τα ίδια χρώματα, κάπως τα... Και ίδιες, λέει, και... Ναι. Εγνώσεις. Α, όλο, γενικότερα. Ναι, υπάρχουν και οι διαφοροποιήσεις. Ναι. Αλλά πιο συχνό είναι. Εντάξει, έρχεσαι από κάτι τώρα, το οποίο συγκεντρίζει το ενδιαφέρον και έχει κοινές απόψεις. Ναι. Και μετά αυτό το DNA, αλλά που είναι το... ούτως ή άλλως ψιλοκοινό, έρχεται στα παιδιά και γίνεται ένα. Ναι, και μετά λες ποιο μοιάζει και λες δεν ξέρεις, ναι, και από σένα και από τον άλλον. Τι να σου πει. Έλα τώρα, μπράβο. Άρα μπορώ εγώ να ελέγξω, ας πούμε, αν έχω μια σχέση, να δούμε τα DNA μας. Αν είναι και πολύ άσχετα, προφανώς δεν θα παντρευτούμε. Άρα να τον τζάσουμε λίγο πιο νωρίς από ότι... Εντάξει, με βάση DNA, τη στατιστική, να μπορεί και να παντρευτείτε, αλλά με βάση στατιστικής, ναι, πιθανότητα δεν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για να δούμε και το επόμενο. Το δεύτερο τώρα. Οι γυναίκες μπορούν να μιμηθούν μια σεξι φωνή, ενώ οι άντρες όχι. Δηλαδή... Κοίτα, σε άντρα θα ήταν και λίγο γελίο. Η πιο βαριά να την έκανε τη φωνή του, ανάλογα τι εννοούμε, σεξι. Θα το δούμε τώρα, σε λίγο, πώς, αλλά... Ερωτική φωνή. Πιο βαριά, αυτό είπα και εγώ, τη βαριά. Περίμενε λίγο. Κάτι, να σας πω την έρευνα και μετά θα κάνουμε και δοκιμή. Ναι. Έγινε μια μελέτη, λέει, το 2012. Ναι. Και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Albright, ναι, διεπίστωσαν ότι οι γυναίκες ήταν σε θέση να χειριστούν σκοπίμως τις φωνές τους και να ακούγονται πιο ελκυστικές. Όπως τα ροζ τηλέφωνα. Ναι. Ναι, γεια σας. Ναι, έτσι μιλάνε. Έτσι μιλάνε. Και οι άντρες όμως, όταν προσπάθησαν
να κάνουν. Όπα. Στα τηλέφωνα πάντως χτυπάει το κινητό σου, Λίτσα. Πρέπει να ξέρω τι γίνεται. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Ενώ όταν... Θα το βάλω στο θόρυβο, ε. Ναι, σωστά και αυτό. Για πείτε. Ενώ όταν οι άντρες προσπαθούσαν να κάνουν τις φωνές τους πιο σεξουαλικές, λέει, ναι, δεν τα κατάφεραν. Όταν η γυναίκα σκοπίμως, ναι, βαθαίνει τη φωνή της για να ακούγεται πιο μπάσα και πιο, ναι, ψιθυριστή... Πού σε βρε ψυχούλα. Συχνά θεωρείται... Συχνά θεωρείται πιο ελκυστική. Ναι, ενώ όταν το κάνει ο άντρας... Ενώ όταν το κάνει ο άντρας δεν τα καταφέρνει. Και μια, ένα μέλος, λέει, της ερευνητικής ομάδας, η Susan Hughes, ναι, που είναι καθηγήτρια ψυχολογίας, και λέει ότι εμείς οι άντρες προτιμούμε, λέει, αυτές τις γυναίκες όταν το κάνουν αυτό. Ναι. Γιατί όταν το, κάνουν αυτό, όταν το κάνει αυτό μια γυναίκα, ναι, όταν κάνει τη φωνή της πιο αισθησιακή, το κάνει για να έλξει ένα πιθανό σύντροφο. Λίτσα. Λίτσα, να το δοκιμάσουμε, γιατί εγώ μπορώ να την κάνω τη φωνή μου μπάσα και ελκυστική. Και εγώ, παιδιά, δεν έχω ακούσει άντρα να κάνει ελκυστική φωνή, νομίζω. Θα θες να το κάνω εγώ σε ένα και εσύ εμένα για, ναι, να δούμε πιο... Ναι. Λοιπόν, θα, ναι, θα σου πω εγώ κάτι και μετά παίζουμε εσύ το αντίστοιχο. Ωραία. Να μην σε κοιτάζω καλύτερα. Όχι, Λίτσα. Το κάνει καιρό μου. Γεια σου, Λίτσα. Τι κάνεις? Θα ήθελες να πάμε για ένα ποτό? Τώρα παίζουμε το αυτή για μένα. Αυτό τώρα ήταν το αρκιστικό. Το νομίζω, έτσι μου βγήκε. Για πες το μου εσύ τώρα, σε μένα. Γεια σου, Τόλι, τι κάνεις? Θα ήθελες να πάμε για ένα ποτό? Γεια σου, Τόλι. Τι κάνεις? Βγαίνει. Λίτσα, και το χαμογελάκι είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω, συγχωρείτε. Δείχνει την αμηχανία. Θα ήθελες να πάμε για ένα ποτό? Ναι. Τι, αυτό ήταν ελκυστικό? Τα καλά το έκανες. Στο... Δεν μου άρεσε να είναι ελκυστικό. Να δοκιμάσεις και... Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Όχι, 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 όχι. Δηλαδή, όχι, συγγνώμη. Θα μείνουμε σε εσάς μόνο. Έχουμε μία φωνή εδώ. Κανονική. Και όταν... Εδώ θα την κάνεις. Γεια σου, Τόλι. Τι κάνεις? Έτσι το είπα εγώ. Θα πεις, γεια σου, Τόλι. Μιαου. Αυτό είναι ελκυστικό και βαθύ είναι... Α, το θες βαθύ. Βαθύ δεν είναι αυτό. Νομίζω το μυστικό είναι να το κάνεις βαθύ και αργά. Αργά και από το διάφραγμα. Γεια σου, Γιώργο. Θέλω τον Γιώργο τον Μπελετίδη μέσα. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Ε, τι άλλο θα πούμε τώρα? Παιδιά, συγγνώμη. Είναι αστείο. Είναι αστείο, νομίζω. Δηλαδή, αυτό το σκόπιμο... Πάντως, οι άντρες λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Ξανακάνε το λίγο. Εγώ μετά μέσα έτσι το κάνω. Ναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Γεια σου, Λίτσα. Τι κάνεις? Θα ήθελες να πάμε για ένα ποτό, ίσως. Γιατί δεν το κάνω εγώ ελκυστικό? Να το δοκιμάσουν όλοι οι άντρες σπίτι σου να δουν αν το μπορούν. Γιατί? Μήπως θα μας πάρετε τηλέφωνο να το δοκιμάσετε στην πράξη. Ότι λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις... Έτσι λέει η έρευνα. Τώρα... Ναι. Κοίτα, όμως αν σε πάρει ο άλλος, τον οποίο έχετε μιλήσει πιο πριν και σου πει «Γεια σου, Λίτσα, να κάνεις» ήδη πιο πριν, θα γελάσεις. Μήπως το έχεις στη φωνή του συνέχεια, να είναι πιο βαριά και μπάσα. Εντάξει, κοίταξε, τώρα μιλήσεις 12 η ώρα, ας πούμε, τον άλλον και λίγο... Αυτό μπορεί να του βγει, δεν ξέρω. Λίτσα βράδια. Βγαίνει το βαθύ και μπάσον τη Λίτσα, ο ερωτισμός. Πείτε, Γιώργο. Το πρωί όταν ξυπνάμε, τότε να παίρνουμε τα τηλέφωνα, που είναι πιο βαθιά η φωνή, λέει ο Γιώργος. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ πέρα για να μαντέψουμε τι κάνει το Gadget, να ενημερωθούμε για, για τις ταινίες στα σινεμά και φυσικά πολλά ακόμα.